τα αυτοκίνητα των πατρινών είχαν την τιμητική τους λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Νυφάδες χιονιού έκαναν την εμφάνισή τους και το διαδίκτυο γέμισε φωτογραφίες. Και δεν χιόνισε όμως στην αρρώητη Λελεκίστρα, αλλά και στο κέντρο της πόλης, όπως και σε όλες τις πλατείες. Ψηλαλόνια, τριών συμμάχων, παντού έπεφταν νυφάδες. Πιο ψηλά, στην Λελεκίστρα Ρωμανού Σούλη, η κατάσταση σαφώς καλύτερη από πλευράς Λευκού Τοπίου. Και ακόμη πιο ψηλά, όπως το Άνω Καστρίτσι, εκεί το είχε στρώσει για τα καλά. Το πρωί πάντως, η εικόνα στο κέντρο της Πάτρας δεν ήταν αυτή που περίμεναν οι πατρινοί. Δεν υπήρχε χιόνι στα αυτοκίνητά τους και φυσικά δεν το είχε στρώσει στη διάρκεια της νύχτας. Στις 7 το πρωί, το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης έδειχνε 4 βαθμούς Κελσίου, ενώ ένα απειλητικό, μαύρο, ογκώδες σύννεφο στην κυριολεξία σκέπαζε την πόλη. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν και σήμερα χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια μέχρι και την Κυριακή. Για να δούμε. Σκέφτεσαι ακόμα πώς θα παρκάρεις στο κέντρο της Πάτρας? Τώρα είναι απλό και εύκολο. Κάρτα στο Parbreeze και άραξες. Αγοράζουμε μία κάρτα με 30 λεπτά και παρκάρουμε για μία ή δύο ώρες ανάλογα το δρόμο που βρισκόμαστε. Ενημερώσου για το νέο σύστημα στάθμευσης στην ιστοσελίδα του Δήμου ή pavlapatras.gr. Σε αφορά. Δήμος Πατρέων. Με τη βοήθειά σου δίνουμε όλοι μαζί ανάσα στο ιστορικό κέντρο της πόλης μας.